Γεια σας και πάλι φίλοι μου, ο Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλη μια κριτική εδώ στο Movies Zoom. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα κάνουμε κριτική μία από τις πιο ιδιαίτερες ταινίες για μένα, που είναι σκηνοθεσία του Ροντρίγκο Γκαρσία και σενάριο επίσης, και πρωταγωνιστούν δύο πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί για όλους μας, Τιτάνες θα τους λέγαμε, ο Ιβαν Μαγκρέγορ και ο Ίθαν Χοκ σε ρόλο αδερφών, συσσαγωγικά για όσοι έχετε δει την ταινία. Έτσι λοιπόν αυτά τα αδέρφια σε εισαγωγικά καλούνται να πάνε στην κηδεία του πατέρα τους και να εκπληρώσουν την τελευταία επιθυμία τους, όπου είναι να σκάψουν τον τάφο του και πολλά και διάφορα μέσα. Έτσι λοιπόν ο πατέρας τους, κατά τα λεγόμενα των γιών του, είναι ένας μαλάκας και μισός σε όλη του τη ζωή, τα έχει κάνει όλα μπουρδέλο και ξεσκεπάζονται πάρα πολλά πράγματα μεταξύ των αδερφών, των δύο αδερφών, για πράγματα τα οποία έχει αφήσει ο πατέρας, είτε αντικείμενα και διάφορα, και βγαίνουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια από τον εσωτερικό τους κόσμο που έρχονται σε σύγκρουση με τον νεκρό, και θεωρώ ότι είναι μια πολύ είναι μια δραματική ταινία με black humor, εγώ προσωπικά θα το έλεγα, και βλέπουμε την απόλυτη χημεία του Ιβαν Μαγκρέγορ και του Ιθαν Χοκ ως αδέρφια. Αν θα μου λέγατε με ποιον θα ταυτιζόμουν εγώ προσωπικά, θα ταυτιζόμουν, παιδιά, με τον Ιθαν Χοκ, και σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις με τον με τον Μαγκρέγκορ, που είχε κάποιες εκρήξεις, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι η ταινία είχε σου χτίζε το χιούμορ με ένα τόσο ιδιαίτερο τρόπο, και επειδή ο σταρχιδιασμός του Ιθαν Χοκ παύλα, πώς θα το πούμε, γκομενάκια, και τον άλλον να είναι σε ρόλο φάση συντηρητικό κατά κουζίνα φάση, εντάξει, λίγο ακραίο βέβαια αυτό το παράδειγμα, να βλέπετε λοιπόν τον Ιβαν Μαγκρέγκορ έτσι, ένα συντηρητικό άνθρωπο που δεν το συνηθίζουμε, θεωρώ, παιδιά, ότι η ερμηνεία τους, αν και το σενάριο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά θεωρώ η ερμηνεία των δύο, ότι το πιστεύεις ότι αυτοί οι δύο είναι αδέρφια, ρε παιδί μου, στη χημεία. Πιστέψτε με, είναι αυτοί οι δύο που σηκώσανε την ταινία. Το σενάριο, σας λέω, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έχει κάτι σκηνικά με μπηχτές. Δηλαδή το σενάριο θεωρώ είναι ένα πολύ καλογραμμένο σενάριο. Και αυτό είναι που το σηκώνει, ρε παιδί μου, επειδή οι ηθοποιοί είναι ξυψώνουν την ταινία. Δηλαδή όταν βλέπετε τη χημεία τους και να βλέπετε κάτι καντήλια που ρίχνει ο Ιθαν Χοκ στον πατέρα του για την τζαζ, που του λέει, ακόμα και νεκρός, λέει, μου κάνεις, λέει, πόλεμο, λέει, ψυχολογικό, ξέρω εγώ. Καλά, βέβαια, η καλύτερη σκηνή, εννοείται, παιδιά, ότι θα συμφωνήσετε περισσότεροι, ήταν στην κηδεία όταν πυροβόλησε κάποιος το φέρετρο. Εκεί, παιδιά, λύθηκα στο γέλιο. Υπήρξαν στιγμές που για κάποιο λόγο κοπανούσα το γραφείο από τα γέλια στις 3 η ώρα το πρωί, γιατί αυτό, ρε παιδί μου, το χιούμορ εμένα προσωπικά με τρελαίνει. Μπορεί να σου πουλήσουν το αστείο με τον έξυπνο διάλογο σε σοβαρό ύφος. Έχει αγανακτισμό μέσα πολύ, ειδικά από τον Ιβαν Μαγκρέγκορ. Ο άλλος έχει αγανακτισμό που μας τον δείχνει μέσω του σταρχιδισμού, κατά μία έννοια, ενώ μας δείχνει ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Πάρα πολύ ευαίσθητος ο Ιθαν Χοκ. Ο Μαγκρέγκορ, απ' την άλλη, είναι ένας έτσι εσωστρεφής άνθρωπος, ο οποίος από την πίεση την οποία νιώθει, και βλέπετε, γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, καλά, δεν το πάμε βάση των ταινιών, αλλά σας λέω με βάση την ηρεμία που βλέπετε ότι είναι ηρεμός, και του λέει, ας πούμε, σε κάποιες σκηνές ο Χοκ, λέει, προσπαθώ να το ξεχάσω, μην μου το θυμίζεις, και μετά το βλέπετε και παθαίνει αυτή την κρίση του αρχηγού της αστυνομίας, του Bad Boys, που κάνει το λεφτή, κάνει fuck, και του λέει ο Μάρτι Λόρενς, λέει, remember your pressure points, του λέει, λέει, ούσα, ηρεμούσε, δηλαδή κάτι τέτοιο σου βγάζει ο Μαγκρέγκορ, το αστυνομικού,
που είναι μέχρι εδώ, φαίνεται ήρεμος και μετά σου λέει «Σκάσε!» του λέει και καλά του Ethan Hawking. Ήταν, παιδιά, ένα σενάριο φοβερό για μένα. Και οι ηθοποιοί το ξετίναξαν. Είναι μια ταινία που θεωρώ όλοι πρέπει να τη δουν. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι συμβολισμοί με του κάθε ενός στην οικογένεια, που να έχουν πεθάνει κάποιοι και να έχουν κάποιο άχτη τα παιδιά. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά με τους γονείς έχουν κάποιο άχτη που μπορεί κάποιες οικογένειες να μην το βγάζουν στην επιφάνεια και κάποιοι το βγάζουν μετά. Σου παίζει μεγάλο ρόλο η συγχώρεση μέσα στους χαρακτήρες για τον πατέρα. Όταν ειδικά όταν πηγαίνουν στην κηδεία και κάτι σκηνικά του τύπου ότι εντάξει, ο πατέρας μας είχε αλλάξει 15-30 θρησκείες, να πούμε, γιατί κάθε θρησκεία ήταν για 5 λεπτά, λέει, μουσουλμάνος, ήταν, ξέρω εγώ, Ινδουιστής ή του ήταν βουδιστής, δεν ξέρω τι κατά, ή χριστιανός ή καθολικός. Αυτά τώρα είναι ατάκες του Ethan Hawke που θυμίζουν πολύ τον εαυτό μου. Ή κάτι σκηνικά, εντάξει, αυτός λέει κάνει αυτά τα πράγματα για να εξηλαιωθεί, ξέρω εγώ. Είναι πιο ρηχός, αλλά είναι πιο ευαίσθητος μεν. Έτσι, ο άλλος απ' την άλλη είχε πιο πολύ συνέστηση που δεν έχανε στιγμή να το δείξει στην ταινία, αλλά είχε πιο πολύ θύμο μέσα του. Ο άλλος απλά του τα ρίχνε και του λέει, δηλαδή ήθελα να του υπενθυμίσει κάποια πράγματα, γι' αυτό το λόγο δεν σας λέω κιόλας, για να μην σας χαλάσω την ταινία. Δηλαδή είχε κάποια σκηνικά που λέει, ρε εσύ σου έκανα αυτό, του λέει, μην είσαι μαλάκα, σου έκανα αυτό. Και του λέει, σκάσε! Και αυτό το πράγμα με τρελαίνει. Πραγματικά. Την έβαλα, παιδιά, αυτή την ταινία στην καρδιά μου. Πιστεύω τα κάλυψα τόσο όσο για να μην πω πολλά πράγματα για την ταινία. Απλά στο θεωρώ το χαρακτήρα του Hawke είναι πιο πολύ στη δική μου ιδεολογία και χαρακτήρα. Και πολλά πράγματα μέσω του Μαγκρεγκόρ. Μια μίξερ, παιδί μου, αλλά πιο πολύ Hawke. Τέλος πάντων. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αφήστε ένα like και ένα subscribe. Το εκτιμήσω πολύ. Και υπάρχει μια περίπτωση να κάνω κάτι. Δεν είμαι σίγουρος. Να ανοίξω άλλο ένα playlist, να μου πείτε τη γνώμη σας. Όπου θα κάνω κάτι όπως το κάνουν τον Μπρόσκαρ. Γιατί αγαπώ Μπρόσκαρ. Αλήθεια αυτή. Τους παρακολουθώ. Μανιώδος. Το είχα σκεφτεί στο παρελθόν, πριν γίνουν τα μπρούσκα, να το έκανα και εγώ το ίδιο. Να βλέπω κάποιες ταινίες που αγαπάω και να βγάζω, ρε παιδί μου, ξέρεις, να λέω όλη την ταινία. Δηλαδή θα ήθελα να το κάνω και εγώ αυτό. Οπότε σκέφτομαι να κάνω την πρώτη μου ταινία σε ένα playlist. Πείτε μου άμα θέλετε να κάνω κάτι τέτοιο. Να εκτιμήσω τη γνώμη σας. Αυτά, παιδιά. Έτσι, ξανά. Τα φιλιά μου, να προσέχετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.